Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Σήμερα ξανά έχουμε πολλά packs να ανοίξουμε. Όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, δεν είναι live reaction. Έχω ανοίξει κάποια packs, τα σχολιάζουμε τώρα. Τα περισσότερα είναι κυρίως fodder. Δεν βγάλαμε κάτι τρομερό από τα packs. Βγάλαμε έναν ή δύο greats of the game. Δεν ήταν τίποτα τρομερό, ακόμα ήταν στα packs. Ο ένας από αυτούς ήταν από guaranteed πακέτο από την Team 2, που αυτός είναι πολύ καλή κάρτα, είναι ακραία, έχει μπει και στην ομάδα. Είναι Βραζιλιάνος, θα έχετε δει και το hint μάλλον από το thumbnail. Αλλά αυτό το pack το ανοίγουμε στο τέλος. Και είναι το πρώτο τελευταίο pack που ανοίγουμε, το τελευταίο είναι το 94x3, το guaranteed Team of the Season από το Weekend League. Εδώ παρεμπιπτόντως βγάζουμε τον έναν Greats of the Game, που νομίζω δεν είναι κάτι τρομερό. Μικέν, για όποιος πρέπει να είναι ο Ράικαρντ, ναι. 94 rating που... εντάξει, ok, μια μέτρια κάρτα. Είναι discard, άμα δεν κάνω λάθος. Νομίζω τον κάναμε compare price και είναι discard, ναι. Fodder θα γίνει μάλλον. Περιμένω να δω πώς θα πάει η Ολλανδία να πάρει upgrade για να το χρησιμοποιήσω τότε σαν fodder. Αλλά ναι, έχουμε το 94x3 του Weekend League, τον guaranteed, που το ανοίγουμε στο τέλος. Κυρίως έχουμε fodder από τα packs. Α, και κραφτάραμε και ένα 91 plus νομίζω icon pick με 3 επιλογές, το οποίο θα το δείτε σε λίγο. Τώρα θυμάμαι που το ανοίξαμε. Θα δείτε και από εκεί πέρα τι βγάλαμε. Αλλά ναι, από ό,τι βλέπετε, πολλά packs, πολύ fodder. Θα σας δείξω και στο τέλος πως έχει διαμορφωθεί η ομάδα, στην οποία μπήκε και μια κάρτα που βγάλαμε, όπως σας είπα και πριν, από τον Guaranteed, του Greats of the Game, την ομάδα 2, ένας Βραζιλιάνος που είναι πάρα πολύ καλός. Η ομάδα έχει γίνει πάρα πολύ ωραία, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, αν και τώρα μάλλον θα την ξαναλλάξω. Προς το παρόν θα δούμε στο τέλος πώς έχει γίνει, και υπάρχουν γενικά και αρκετά upgrades που παίρνουν κάρτες λόγω του Euro που παίζεται αυτή τη στιγμή και είναι κάρτες που είναι live, και ανάλογα με το πώς πάνε εθνικές παίρνουν ακόμα κάποια upgrades. Αν και τώρα φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του. Στο Weekend League πια τελευταία επίσης δυσκολεύομαι λίγο να παίξω λόγω του ίντερνετ. Παίζω, απλά δεν το πηγαίνω όσο καλά θα ήθελα. Έχω πολλά disconnects, έχω αρκετά και έχω και πολύ speed up lag, οπότε δεν μπορώ να παίξω όπως θέλω. Εδώ βλέπεις γενικά βγάζουμε full fodder, το οποίο γίνεται ανακύκλωση συνέχεια. Κραφτάρω κανένα δύο παίχτες καμιά φορά άμα μου αρέσει κάποιος. Τώρα κραφτάρω τον Vegfort μετά τον καφού που κραφταρίστηκε και τελείωσε το μεγάλο crafting. Έχω ξεκινήσει και οριακά έχω τελειώσει τον Vegfort. Εδώ είναι και το 91 plus το icon pick, το οποίο όπως βλέπετε το βγάλαμε κάτι τρομερό. Σκεφτόμουν να πάρω Smichel για fodder, αλλά δεν είχα πόνο να τον βάλω εκείνη τη στιγμή. Οπότε άμα τον έπαιρνα σαν duplicate θα μπαίνω στο 89 plus exchange, στο οποίο μπορεί να πει και στο ίδιο αμπηλή. Οπότε απλά πήρα εκείνη, να την έχουμε στο club. Άμα θέλω να την χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή σε καμιά γαλλική squad, ή άμα θέλω να την βάλω γενικά σε κάποιο SBC, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν που έχει ψηλό rating, γιατί ο Smashable πήγαινε στο 89 plus το exchange. Εδώ νομίζω δεν βγάλαμε κάτι ιδιαίτερο. Ναι, Trent και Van Dijk, τίποτα τρομερό. Αλλά είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι μετά τον καφού που έγινε αυτό το μεγάλο crafting, αν ξεκινήσω τον Vegfort, που αυτό είναι 4 segment αν δεν κάνω λάθος, τα έχω κάνει όλα εκτός από το πρώτο, το πιο φθηνό, που απλά μπορώ να το κάνω, έχω πάρα πολύ fodder, απλά περιμένω να βγάλω duplicates για να κραφταριστεί και να μπει και αυτό στο club. Εδώ από exchange 27 νομίζω players pack βγάλαμε 2 walkout, 2 87ριδες. Το καλό που έχουν τα exchange packs είναι ότι όταν βάζεις κάποιον παίχτη μέσα μπορεί να σου ξαναδώσει παίχτε από το ίδιο rating και να έχεις και full χρυσές κάρτες. Αλλά ναι, πολύ fodder, πολύ exchange. Τώρα έχουν βγει και τα 82 plus player picks που τα κραφτάρω αρκετά. Πριν είχαμε τα 81 plus με 4 επιλογές, τα οποία είχαν πάει αρκετά καλά. Δεν ξέρω, ήταν 4 επιλογές και γι' αυτό έδινε πολύ fodder. Εμένα με είχαν πάει πολύ καλά. Τα 82 plus, ok, δεν είναι άσχημα, αλλά νομίζω προτιμούσα τα 81 plus που είχαν 4 επιλογές. Εδώ νομίζω ανοίγουμε το Greats of the Game Team 2, και είναι εδώ που βγάλαμε τον Βραζιλιάνο, βλέπετε αριστερό back, είναι ο Ρόμπερτο Κάρλος.
Και τη στιγμή που τον έβγαλα, νομίζω πήγαινε γύρω στα 900 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο, κάτι τέτοιο. Δυστυχώς η Βραζιλία αποκλείστηκε, οπότε δεν θα πάρει άλλο upgrade, θα μείνει 96 άρις. Αποκλείστηκε η Βραζιλία από την Ουρουγουάη στα πέναλτι. Αλλά και πάλι, παιδιά, είναι ακραία κάρτα ο Ρομπέρτο Κάρλος. Είναι η μοναδική κάρτα του που έχω χρησιμοποιήσει φέτος και μου αρέσει τόσο πολύ. Έχει βγάλει τον Ντεόρ Ναντές από την ομάδα και γενικά μου κάνει εντύπωση το πόσο καλό shooting έχει. Είναι δυνατός, είναι γρήγορος, είναι τέλειο αριστερό back, μου αρέσει πάρα πολύ. Και στο τελευταίο pack, μετά από αυτό κλείνουμε και μετά packs, είναι το 94 plus επί 3 από το Weekend League. Και ξεκινάμε κλασικά με Ρωσία, CF, Μονακό, είναι ο Γκολοβίν. Και λέω εντάξει, 94 μόνο, πόσο μεγάλο rating να έχει από πίσω. Ελπίζω να είναι σαν την προηγούμενη φορά που μας έβγαλε Μέση, μας έβγαλε 94 και 96. Και ελπίζω να έχει, νόμιζα ότι βγάλαμε χάλια pack, που την έλεγχε Μέση από πίσω. Ελπίζω να γίνει και εδώ το ίδιο, αλλά εν τέλει δεν έγινε δυστυχώς. Βγάλαμε 3 94, χάλια πακέτο. Θα σας δείξω τώρα πώς έχει γίνει η ομάδα. Λοιπόν, παιδιά, η ομάδα έχει διαμορφωθεί κάπως έτσι. Βλέπετε, είναι 96 rating squad, ίσως να μπορεί να πάει και παραπάνω αν πειράξω λίγο τις θέσεις, βάλω κάποιους πιο high rated μέσα. Είναι απίστευτη. Depay, Olmo και Bernardo Silva έχουν μπει τώρα, δεν έχουν δοκιμαστεί καθόλου. Θα δοκιμαστούν και θα σας ενημερώσω. Olmo έχει πάει 97 και φαίνεται ακραίος και οι άλλοι δύο φαίνονται απίστευτοι. Το αμυντικό δίδυμο, παιδιά, είναι τρομερό, αλήθεια. Δεν ξέρω καν τι να πω για Diaz και για Gomez, είναι απίστευτη. Έχω πάρει πάρα πολλά γκολ από τον Gomez, βλέπετε 37 γκολ, είναι απίστευτος. Ελπίζω δηλαδή να περάσει η Αγγλία και να αναβαθμιστεί κι άλλο. Ρομπέρτο Κάρλος, που το είδατε που τον βγάλαμε, είναι τρομερός, είναι πολύ δυνατός, πολύ ευκίνητος, έχει απίστευτο σουτ. Οπότε βγαίνει μπροστά, σουτάρει, σκοράρει, έχει βάλει 2 γκολ σε 9 μάτς και 6 assist, πάρα πολύ καλός. Παιδιά, με τον Καφού είμαι ερωτευμένος, άξιζε κάθε κάρτα που έδωσα και ήταν πανάκριβος. Είναι φανταστικός, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα, μα πάρα πολύ. Τσάμπι Αλόνσο, εδώ πέρα CDM. In-game παίζουμε, θα σας δείξω πώς. Παίζω λόγω των παιχτών που έχω 4-3-1-2 και έχω Depay Torres μπροστά, Olmo στο δεκάρι και Emery Bernardo Silva στο κέντρο με Τσάμπι Αλόνσο λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο αμυντικά καθήκοντα στο CDM. Και κλασικά η τετράδα πίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ομάδα. Το ίντερνετ που έχω δεν με αφήνει να την ευχαριστηθώ βέβαια πάρα πολύ, γιατί κολλάει λίγο. Και θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω αυτούς τους τρεις, γιατί φαίνονται πολύ καλύτερα από τις κάρτες που είχα ήδη μέσα. Επίσης, βλέπετε μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 402 παιχνίδια, ο Ροναλντίνιο βγήκε από την ομάδα. Συγκρίνοντας τα stats με τον Όλμο, φαίνεται σε όλα χειρότερο στο Ροναλντίνιο, αν εξαιρέσουμε το physicality. Έχει περισσότερα playstyle plus ο Όλμο, οπότε είπα να το δοκιμάσω, να δω πώς θα πάει. Αλλά ναι, παιδιά, η ομάδα έτσι είναι για τώρα. Θα δούμε πώς θα έχουν αλλάξει μέχρι το επόμενο. Μάλλον όχι πολλά, θα το δοκιμάσω και βλέπουμε.